Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Χρήστος από τον Dr. Android και σήμερα θα δούμε παρέα το Qubot X16S. Το συγκεκριμένο κουμποτάκι είναι μια 5-inch συσκευή με αρκετά καλή ποιότητα κατασκευής, η οποία διαθέτει το αγαπημένο μου χαρακτηριστικό, που δεν είναι άλλο από το γυαλί μπρος και πίσω. Σίγουρα κάποιοι δεν το συμπαθούν και εννοείται ότι γλιστράει απίστευτα, αλλά η αίσθηση στο χέρι δεν συγκρίνεται με άλλα υλικά και μου θύμισε εποχές Nexus 4. Είναι τελείως flat και περιμετρικά έχει ένα μεταλλικό σασί το οποίο είναι πλακέ και βοηθάει να το κρατάμε ευκολότερα. Κατασκευαστικά λοιπόν δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα, οπότε πάμε στην οθόνη του, η οποία έχει την αναμενόμενη ανάλυση στα 720 pixel. Μιλάμε εντάξει για ένα 5-inch τηλέφωνο της μικρής κατηγορίας, οπότε είναι λογικό. Το καλό με αυτήν είναι ότι αποτελείται από ένα κλασικό IPS panel, το οποίο όμως μου φαίνεται λιγάκι πιο φωτεινό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Τα χρώματά της είναι επίσης αρκετά καλά και νομίζω ότι δεν μπαίνει στην κατηγορία του ό,τι πληρώνεις παίρνεις, αφού η οθόνη είναι γενικά πολύ καλή συγκριτικά με τη συνολική τιμή της συσκευής. Για να μην παρεξηγηθώ βέβαια, εννοείται ότι δεν συγκρίνεται με τα πολύ ακριβά τηλέφωνα που κυκλοφορούν. Πάμε και στην κάμερα, η οποία είναι εντάξει για τα ανάθεμα, αν και έχει ονομαστική αξία στα 13 MP. Ο άγνωστος αισθητήρας της είναι γεια σας και δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους συσκευών που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Βασικά μου δίνει την εντύπωση ότι τα κάνει όλα λάθος, αφού είναι αργός στην εστίαση αλλά και στη λήψη φωτογραφίας. Η ανάλυση είναι πολύ κάτω του μετρίου, με εμφανέστατα σημάδια οπτικού θορύβου, ενώ τα χρώματα θέλουν πολλή προσπάθεια και πολύ καλό φωτισμό για να αποτυπωθούν σωστά. Είναι σίγουρα ένα τηλέφωνο που δεν το παίρνεις αν ανεβάζεις αβέρτα τη φάτσα σου στο Facebook και οπωσδήποτε θα σε αφήσει δυσαρεστημένο. Το λειτουργικό του σύστημα από την άλλη είναι εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο καθώς έχει να κάνει με την καθημερινή μας χρήση. Ο launcher του είναι γρήγορος και διαθέτει ελάχιστες προεγκατεστημένες εφαρμογές, ενώ στις ρυθμίσεις του δεν έχει προσχεθεί σχεδόν τίποτα πέρα από τα κλασικά για κινέζικα τηλέφωνα, λήψη turbo, προφίλ ήχου, προγραμματισμένη ενεργοποίηση και μενού χειρονομιών. Καλό αυτό γιατί κάνει πολύ ελαφρύ το σύστημα και όντως δουλεύει απροβλημάτιστα. Όσον αφορά την αυτονομία, είναι ψηλομέτρια με μέγιστη διάρκεια τις 7,5 με 8 ώρες περίπου συνεχούς χρήσης με ανοιχτή οθόνη. Ενώ τέλος, οι επιδόσεις του τετραπύρινου 6735 επεξεργαστή της MediaTek φτάνουν τους 35.000 πόντους του Antutu, κάτι που σημαίνει ότι δεν κάνει θαύματα, αλλά είναι σίγουρα αξιόπιστο. Το gaming πάντως, ξεχάστε το. Το πόρισμα λέει λοιπόν ότι το Qubot X16S είναι ένα όμορφο τηλέφωνο με καλή κατασκευή, το οποίο είναι παράλληλα πολύ φθηνό και αξιόπιστο. Απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα μικρό και φθηνό smartphone, αλλά μπορώ να σκεφτώ και άλλες επιλογές στα 100 ευρώ περίπου που κοστίζει. Περισσότερες πληροφορίες και τα πλήρη χαρακτηριστικά του θα τα βρείτε στο γραπτό review του Dr. Android και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!